Ένα ασυνήθιστο δίδυμο, πατέρας και γιος, είχαν ρημάξει όπως αποδείχτηκε σπίτια και καταστήματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, με αδυναμία σε καντίνες και καφετέριες, καθώς πόνταραν στο ζεστό χρήμα από τις εισπράξεις. Μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, οι διαρρήκτες με τα κράνη που βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV, κατάφεραν να εισβάλλουν σε 9 επιχειρήσεις όπως η συγκεκριμένη καφετέρια, στοχεύοντας κυρίως στις ταμιακές μηχανές αλλά και εμπορεύματα. Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα της Σαμουδάρας και η ασφάλεια, με αποτυπώματα και αυτά, και περιμέναμε τις εξελίξεις. Χτες ενημερώθηκα από την ασφάλεια ότι όντως τους πιάσανε. Δυστυχώς, από ό,τι μάθαμε, ήταν και πατέρας και γιος. Καλυμμένοι με κράνη, κουκούλες και γάντια, εξοπλισμένοι με φακούς, ψάχνουν τους χώρους της επιχείρησης εστίασης, αναζητώντας το χρηματοκιβώτιο, από που κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 6.000 ευρώ. Σημασμένος 19χρονος που είχε παραβιάσει την αδειά του από τις φυλακές, αλλά και ο πατέρας του δρούσαν με θράσος. Ήταν, όπως φαίνεται, σίγουροι ότι δεν χρειάζονται ούτε τσιλιαδόρο, καθώς παρέμεναν μέσα στους χώρους των καταστημάτων ελάχιστα λεπτά, όπως έγινε και σε καντίνα στην περιοχή του Γαζίου, όπου οι δράστες πήραν τις εισπράξεις και προκάλεσαν φθορές. Όχι, καταλάβαμε ότι ήταν δύο ενήλικες, έτσι, φορούσαν κράνη, δεν μπορούσες να καταλάβεις τι ακριβώς, και γάντια. Απλά έβλεπες δύο φιγούρες μέσα στο μαγαζί να ανοίγουν ντουλάπια, να ανοίγουν ράφια. Άσχημη εικόνα σίγουρα. Με την άλλη μέρα και τις επιπλέον διορθώσεις που κάναμε στις κάμερες που σπάσανε και αυτά, γύρω στα 2.000 περίπου ήταν όλη η ιστορία. Η διάρρηξη σε βάρος της καφετέριας του Κώστα Μπουμάκη θορύβησε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, με τους ιδιοκτήτες να αποφασίζουν τελικά να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν περιπολίες από ιδιωτική εταιρεία security. Εμείς από τη δικιά μας μεριά προσπαθούμε να προστατέψουμε τις περιουσίες μας όλοι εδώ πέρα, είτε με τις κάμερες είτε με το συναγερμό. Έχουμε ιδιωτική φύλαξη βάλει εδώ πέρα όλα τα μαγαζιά που συνεννοηθήκαμε και βάλαμε μια ιδιωτική φύλαξη το βράδυ. Αλλά από ό,τι έχω δει και η αστυνομία περνά αρκετές φορές πλέον, ας πούμε, κάθε βράδυ με περιπολίες. Θέλει 2-3-5 λεπτά για να γίνει το κακό, Ναι, όλη η ιστορία ήταν 3 λεπτά. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 673 ευρώ, 402 ναρκωτικά φάρμακα, σιδηρολωστό, 2 ηλεκτρονικά τσιγάρα και 3 κινητά τηλέφωνα, ενώ βρέθηκαν ακόμη και εμπορεύματα από τις επιχειρήσεις που είχαν βάλει στο στόχαστρο.